Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον αστυνομικό που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή με θύμα το νεαρό φοιτητή Ιάσονα Λαλαούνη. Οι γονείς του άτυχου νέου δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται δικαιωμένοι από την απόφαση. Είμαι τόσο θυμωμένη, είμαι τόσο απογοητευμένη. Δεν περίμενα τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά ήθελα να πιστέψω μήπως έστω κάτι θα άλλαζε. Παραδείγμα, την τελευταία στιγμή, ότι θα άκουγα να λένε ότι έστω θα αφαιρέσουν το δίπλωμά του. Ότι μπορείς να συνεχίζεις να οδηγάς κανονικά όταν έχεις σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, μου είναι αδιανόητο, αδιανόητο. Οι γονείς του άτυχου φοιτητή Ιάσονα Λαλαούνη αποχωρούν απογοητευμένοι από τα δικαστήρια. Χαρακτηρίζουν χάδι την ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή που επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον αστυνομικό που οδηγούσε το όχημα με το οποίο συγκρούστηκε η μηχανή του γιού τους με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Σήμερα τελείωσε αυτή η διαδικασία, η τόσο ψυχοφθόρα για μας. Και το μόνο που έμεινε σαν συνέστημα σε μένα είναι ο θυμός και η αηδία. Ο θυμός για την επιείκεια της απόφασης και η αηδία για το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε αυτές τις 2 μέρες. Το τροχαίο δυστύχημα είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2021 στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της Βουλής. Το υπηρεσιακό όχημα που ανήκε σε συνοδεία της Δώρας Μπακογιάννη βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Ο οδηγός έστριψε αριστερά για να μπει στη Βουλή, κόβοντας το ρεύμα ανόδου. Ο Ιάσον Λαλαούνης ανέβαινε με τη μηχανή του, με αποτέλεσμα τα 2 οχήματα να συγκρουστούν και ο άτυχος 23χρονος να χάσει τη ζωή του. Δηλαδή αυτό ήταν. Αυτή και η βόλεψή τους και το να μπαίνουν έτσι άνετα αξίζει περισσότερο από τη ζωή του αδερφού μου. Εγώ μόνο αυτό κρατάω από εκεί μέσα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίος στον αστυνομικό, με τον εισαγγελέα να σημειώνει ότι δεν συνάδει ο σύνομος βίος με την παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.